Στον Πάδοκ και γενικά πολύ νωρίς, στα 17 περίπου έπιασα δουλειά στις πέτσες σε ένα beach bar γύρω για το λόγο ότι ήθελα να πάρω ένα μηχανάκι όπου δεν με αφήναν οι γονείς μου να πάρω. Έτσι λοιπόν μπήκα στη διαδικασία να πιάσω την πρώτη μου δουλειά ούτως ώστε να βγάλω τα πρώτα μου χρήματα μέσα από αυτό. Έκτοτε μου άρεσε, τελικά πήρα μηχανάκι, οπότε συνέχισα σε διάφορα καφές, συνοικιακά κυρίως, οπότε μετά ξεκίνησα να έπιασα δουλειά στο Kitchen Bar και περίπου το 2008 γνώρισα τον Πάπη του Καϊδαλίδη στην Bar Academy. Έκτοτε δούλεψα για 2 χρόνια στην Davinci και παράλληλα έτρεχα και τα events στο κομμάτι του catering της Bar Academy. Μετά από 1 χρόνο περίπου έπιασα στο Νόμπλιο του Πανά, στο Island και από τα τελευταία 2 χρόνια δουλεύω στον Παλτό. Ξεκίνησα αρχικά ψιλοερασιτεχνικά με τον Παλτέντι. Αρχικά δούλευα για να βγάλω τα χρήματά μου, τόσο ώστε να είμαι και σχολή μου παράλληλα. Ωστόσο, βλέποντας και γνωρίζοντας ότι την τέχνη του Παλτέντι, μπήκα στη διαδικασία να το δω λίγο παραπάνω. Έτσι λοιπόν η φιλοξενία μαζί με την επαφή με τον πελάτη μου έκανε πολύ περισσότερο σε σχέση με το να γίνω λογιστής. Σίγουρα δεν υπάρχουν συγκεκριμένα υλικά τα οποία να αγαπάμε. Οτιδήποτε είναι βρέσιμο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα ποτό. Έτσι λοιπόν αυτό το καιρό πειραματίζομαι κυρίως με πιο μεσογειακά προϊόντα, οπότε θέλω να δίνω πιο ελληνικό χαρακτήρα στα ποτά μας. Όπως το κοκτέιλ που θα σας φτιάξω σήμερα. Θα είναι μια παραλλαγή ενός σραμπ. Τα σραμπ ξεκίνησαν ουσιαστικά από την εποχή του Τζέρι Τόμας, όπου επειδή δεν είχε εσπεριδοειδίου τόσο ώστε να δώσει οξύτητα στα ποτά του, αρωμάτιζε ξύδι με διάφορα φρούτα. Θα φτιάξω το Mediterranean σραμπ. Ουσιαστικά θα συνδυάσουμε μαστίχα, απόσταμο μαστίχας, με ξύδι αρωματισμένο με παντζάρι, μέλι και μπίτερ από καρύδι. Κάποια στιγμή μου είχε έρθει ένας πελάτης ο οποίος μάλλον διάβαζε περιοδικά για σχετικά με αλκοόλ, οπότε είχε διαβάσει ένα κοκτέιλ το οποίο ξεκίνησα να μου περιγράφει. Φτάνοντας λοιπόν λέγοντάς μου τα υλικά, καταλαβαίνω ότι αυτό το ποτό ήταν δικό μου. Και συνέχιζε να μου περιγράφει και περίμενα να δω μέχρι πού θα φτάσει. Σε κάποια φάση μου λέει κάποιο λάθος συστατικό και του λέω όχι, δεν είναι έτσι. Μα πού το ξέρεις. Αυτό το ποτέ ήταν δικό μου, συγγνώμη.